για τη δύναμη της κυβέρνησης να διαπραγματευτεί και να διεκδικήσει συμφωνίες σύντομα επ' ωφελία του ελληνικού λαού, αλλά και για την κατάσταση των τριών συνεταίρων του μετόπου του ΝΕΤ. Αυτό που προσπάθησαν να φτιάξουν, μια κοινή πολιτική βάση για να κάνουν ρεβάνς και να πάρουν την εξουσία, κατέρευσε. Πρέπει να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Θα πέσουν σε μια μεγάλη εσωστρέφεια όλοι κατά την δύναμή τους. Τώρα που το είπατε αυτό, πριν από λίγο ανέβασε στο Twitter ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βουλγαράκης, το εξής. Δυστυχώς η Δημοκρατική Ευρωπαϊκή Παράταξη στερείται έκφρασης και αξιόπιστης ηγεσίας. Μάλιστα. Θα το βρούμε. Το ποτάμι πρώτος μην το βάζετε μέσα σε αυτήν την κατηγορία. Μέσα. Από υλικά του παλαιοκομματισμού και δυστυχώς χωρίς αυτοτέλεια πολιτική, αυτονομία πολιτική. Λοιπόν, να ευχαριστήσω. Αλλά τελειώνω όμως. Δεν θέλω να αναβλογήσω τα γένια του ΣΥΡΙΖΑ. Ευτυχώς. Αναδείχθηκε ένα μέγεθος από το ΣΥΡΙΖΑ, από την αριστερά. Ένα μέγεθος το οποίο συνομιλεί αυτή τη στιγμή με την ιστορία. Λέγεται Αλέξη Τσίπρας. Είναι ένα πολιτικό μέγεθος που η παρουσία του ήταν αυτή που έδωσε εμπιστοσύνη, προκάλεσε τη θετική κρίση και την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ κύριε Φίλη που ήσασταν μαζί μας και σας αποδεσμεύω. Μία φράση θα...